προσπάθησαμε να προσομοιώσουμε τη λειτουργία ενός φαναριού κυκλοφορίας σε μια διασταύρωση που κατασκευάσαμε τα παιδιά. Φτιάξαμε ένα σταυροδρόμι με φανάρια. Βρήκαμε τελικά, τα συγκεντρώσαμε, βάλαμε φωτάκια. Επομένως, είχαμε μια μακέτα, φτιάξαμε τις διαβάσεις στο σταυροδρόμι, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τα φανάρια, τα καταφέραμε, να τα συνδέσουμε στην πλακέτα Arduino και να την κάνουμε να λειτουργήσει. Χρησιμοποιήσαμε το Arduino ώστε να λειτουργούν τα φανάρια. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία να προγραμματίσουμε, να φτιάξουμε ένα δικό μας λογισμικό, να φτιάξουμε διάφορες κατασκευές που θέλουμε εμείς, να ασχοληθούμε και στο σπίτι. Συνεργαζόμαστε, δεν το κάνουμε ο καθένας μόνος του και είναι πολύ ωραία. Η συνεργασία είναι ωραία. Με βάση τον κώδικα του Arduino μπορούμε να προγραμματίσουμε διάφορες άλλες κατασκευές και κινητά και διάφορα άλλα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς. Θα ήθελα να γίνονται τα μαθήματα έτσι όπως έγιναν τα μαθήματα του STEM. Ήταν ωραία. Και ήταν δραστήριο το μάθημα, βιωματικό. Κάνει πολύ μεγάλη μας χαρά γιατί δίνεται η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν πολλά ερεθίσματα, δεν μπορούν εύκολα να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες και με τη λογική της χρήσης που θα έπρεπε να έχουν οι νέοι. Θα βοηθήσει στο να αυτενεργήσουν και να πάρουν τα ερεθίσματα εκείνα για να αποφασίσουν τι τελικά τους ενδιαφέρει πραγματικά στη συνέχεια.